είχαν ανάποψη. Μόνο ένα κανόνι έρνονταν από την Αρίνστα, τα χτίσματα πάνω, έρνε εδώ κάτω, στη Γερουσάτη. Ποιοι είχαν ανάπαυση, Έλληνες? Και δεν είχαν ανακοχή του. Τότε έρθει ένα τάγμα εδώ πέρα. Μπερσαλέρδης. Εδώ στους Βουλιαράτες. Στο Βουλιαράτη. Το μισό το τάγμα έπιασε το Πρεσούλιο απάνω, οι μισοί έρθαν εδώ στο χωριό. Ποιο είναι το Πρεσούλιο, ποιο είναι? Αυτό το Πρεσούλιο απ' εκεί. Έπιασαν τη ράχη, οι άλλοι ήταν εδώ στο χωριό. Ναι. Πίσω από το χωριό απ' εδώ. Αυτή η ράχη την οχύρωσαν όλη τη μέρα, έκαναν προχώματα. Και άλλοι ήταν εδώ πέρα. Τότε σήκωγε, είπε και μια γυναίκα. Το βράδυ σηκώθηκαν να. Κοιμόνταν όλη μέρα τα λίγο πέρα και το βράδυ φαίνανε γύρω του χωρίου και γύρευαν ψωμί. Και είπε μια γυναίκα, τότε σ' άκουσα το λόγο αστείο. Έρθα και εδώ, δίκαν του Άγιου, λέει, που είπε θα κυνηγά μια γυναίκα με τη ρόκα 10 στρατιώτες. Τούτη, ό,τι να τους κάνεις τώρα, μανάρια είναι. Εγώ όταν έκανα. Εδώ είχαν παραταχθεί Έλληνες ή Ιταλοί? Ιταλία αυτά στην τυράχη. Εδώ ήταν Ιταλοί. Οι Έλληνες έρθαν από το χωριό. Πέκει πίσω. Μάλιστα. Την Κυριακή το πρωί. Σε αυτό το λόφο εδώ που βλέπουμε. Αυτή η λόφη που φαίνεται όλα την ώρα. Εδώ ήταν Έλληνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Την Κυριακή το πρωί, στις 1η του Δεκέμβρη, έκανα επίθεση Έλληνες. Και χτυπήθηκαν απέδω. Τότε χτυπήθηκε ένα Έλληνας από τη βόμβα πίσω από το χωριό. Τριαντάφι του δέχοντα. Η ώρα 10 μπήκαν στο χωριό. Τότε σβήκα, είδα και Έλληνες φαντάρους. Μας φώναξε ο πατέρας, είχαν τα γιόπεδα. Είμαστε σε μια μπίμψα μέσα που έπαιρε. Εκείνη η μπίμψα έπαιρε με το ζόρι, έπαιρε 4 μπούτενοι στηρί. 24 άτομα ήταν μέσα. Καλά, με τον άλλο. Ήταν ιστορία και είπε: αν πέσει μπόμα εδώ πέρα, να μην είστε μέσα. Πήγαιναν οι οβίδες, πήγαιναν πολλές άλλες. Ο Άγιος Αθανάσιος που έχω πάνω στο βουνό, τις τράβησε όλες τις οβίδες και τις έπιασε πάνω από το χωριό. Δεν έπεσε καμιά ιταλική οβίδα πέρα. Και οι Έλληνες που χτυπήθηκαν περισσότερο χτυπήθηκαν από τους Έλληνες, από τις οβίδες τις ελληνικές. Γιατί χτυπούσαν από πίσω οι Έλληνες το πυροβολικό. Το πυροβολικό. Και είχαν το σύνθημα όταν θα μπει το τάγμα, και το τάγμα ήταν ευζώνο στον Πουλεράτη, να ρίξει φωτοβολίδα που να κάνουν την επίθεση για του. Ο τάγματα άρχισε από τον ενθουσιασμό του, δεν έριξε φωτοβολίδα. Το ξέχασε. Και κάνουν με την επίθεση. Οι Έλληνες νόμιζαν από του Βοδίνου απάνω από αυτές τις ράχες που είχαν τα ορειβατικά, νόμιζαν ότι είναι Ιταλοί που στο γουράνι. Και άρχισε και πήγαιναν βροχή μέσα εδώ, σε αυτά τα χτυπήματα που πάνω, έμασε έναν Έλληνα εγώ με το σοκαλάκι. Γιατί τον είδα από το σπίτι που τον χτύπησε ο Βίδα, το πήρε ο Βίδα πάνω. Ελληνική ο Βίδα. Πήγαιναν βροχή ο Βίδα. Και εδώ στο χωριό έπεφταν και απάνω, αλλά στο χωριό δεν έπεφταν. Και αυτό πήγαν περισσότεροι και είχαμε πολλούς τραυματίες Έλληνες από είναι Πετρώδη στο μέρος αυτό, από τις Πέτρες. Εφαίνεται, ναι. 8 έχει νεκρούς και κάμια 80 και τραυματίες από αυτό. Αλλά την άλλη την ημέρα μια γρία εδώ πέρα, μια γυναίκα που ήταν φιλοέλληνες αυτή, ήταν η δουλεύει με την Μερζία, φώναζε εκείνη την ημέρα. Πού είστε μόλις χίλες, λέει, τα παιδιά μας φώναζαν στρατιώτες από πάνω από τη ράχη, δεν είχαν σφαίρες. Οι Έλληνες. Τα παιδιά μας δεν έχουν σφαίρες, θα τους φάνε τα λίλια και πήγαν οι μανάδες με σφαίρες, ζαλωμένες με σφαίρες, τους ξεφόρτωναν εδώ τις σφαίρες στο χωριό με τα πράγματα και τους πήγαν οι γυναίκες με μανάδες μας πέρα από. Εδώ δηλαδή, σε αυτό το βουνό, δόθηκαν οι πιο σκληρές μάχες, έτσι. Όση ώρα δύο. Και τους διώξαν οι Έλληνες από εδώ. Όση ώρα δύο. Μάλιστα. Εδώ. Προς τα πού τους διώχνανε? Έφυγαν τα λιούπι. Προς τα πίσω, αφού πάνω, ακριβώς σε αυτή η ευθεία. Προς τους Γεωργουσάτες πίσω. Εδώ ευθεία που είμαστε τώρα εμείς, αφού πάνω. Ναι. Ένας Έλληνας, δεν είχαν σφαίρες, του λέω άλλος μην τον χτυπάς. Πάει τούτος Έλληνας, τον είδα από το σπίτι. Τον είδα με τα μάτια μου. Με τη λόχη και τη λόχη να φύγει εκεί πέρα, γιατί την Τρίτη που πήγα εγώ, την Δευτέρα το βράδυ πήγα απάνω εκεί, με κάτι συντρόφι, τη λέει εδώ τη λόχη. Και του πήρε το πολυβόλο και βάλει σε 3-4 στο πίτι πίσω του. Πήρε το τελικό του πολυβόλο. Οι Έλληνες πολεμούσαν, αυτοί δεν ξέρουν τι ανθρώποι ήταν. Δεν λογαριαζαν, χαίρονταν, έρχονταν να κάνουν 15 μέρες εδώ πέρα στο νοσοκομείο και το γέρονταν καλά, ύστερα χαίρονταν που θα έφυγε την Τεμπελίνη. Που δεν είναι, εμεί σκεφτόμαστε. Ενώ οι Ιταλοί πώς ήταν οι Ιταλοί. Ιταλοί Μαμαμίου λίγα. Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο Τσουλιάς του λέει έβγα μου σου λύρε με το φτάνι του κουρμπλί γιατί δεν βγαίνεις κατά εδώ κι έχω μια όρυξο ρε να σιδώ. Κι σαπάν, σαπάν στην πόλη. Βρισκόμαστε στο χωρίο Βουλεράτες της Παναδρόπολης. Ακριβώς σε αυτό το σημείο και λίγο προς τα πάνω έχει περάσει ο ελληνικός στρατός.
ακριβώς στις 2 Δεκέμβρη του 1940. Οπότε ελευθερώθηκε και το χωρίμα του Βράδυ. Προηγουμένως ο ελληνικός στρατός συγκέντρωνε δυνάμεις για να κάνει τελικά μια εξόρμηση ενάντια στους Ιταλούς φασίστες. Και ακριβώς έχει συγκεντρωθεί στο χωρίο Βοδίνου. Και μάλιστα πέρασα ο ίδιος προσωπικά, γιατί ήμουν σε ένα χωρίο που λέγονταν Κρυσάρι, και όταν φτάσαμε εκεί μας σταμάτησανε, αλλά εκεί όμως ήταν πολύ στρατός ελληνικός, πυροβολαρχία, δηλαδή όλες οι δυνάμεις ήταν σε ετοιμότητα. Την επόμενη μέρα το πρωί άρχισε η επίθεση. Ο Ιταλικός στρατός περίμενε τους Έλληνες μήπως περάσουν από το γάμπο. Αλλά ο Ιταλικός στρατός όμως έκανε έναν πόλεμο που το λέμε και παρτιζάνικο πόλεμο, ο οποίος έγινε αργότερα, όχι τότε, που ήταν πολύ καρποφόρος ας πούμε, διότι πέρασε από τα βουνά για να μπορέσει να εξοντώσει τους Ιταλούς, γιατί ο Ιταλικός στρατός δεν μπορούσε λοιπόν να κάνει τέτοιες πορείες και ανταπεξέλθει αυτές τις όλες, τα δυσκολίες μεγάλες υπήρχαν. Γι' αυτό συνεχίζω ο ελληνικός στρατός από τον Βοδίνο πήρε αυτές τις πλαγιές που βλέπετε, αυτές τις πλαγιές, και κατέβηκε στο πίσω μέρος και πήρε αυτά τα βουνά. Ακριβώς σε εκείνη την περίπτωση το βαρύ πυροβολικό, το Ιταλικό, το οποίο βρίσκονταν στο Τριαχάτι, σε λαχό της Καντορόπολης, έριξε εδώ προς το χωριό μας, αφού είδε την προέλαση του ελληνικού στρατού, που μπήκε εδώ, σε αυτό το μέρος δηλαδή, πυροβόλησε όλα αυτά τα μέρη που βλέπετε, δηλαδή έχει ρίξει χιλιάδες οβίδες. Και ευτυχώς πώς έτυχε αυτό το βουνό που βλέπετε, που το λέμε προσήλιο, το οποίο φύλαξε το χωριό μας. Δηλαδή οι οβίδες σχεδόν έπεσαν όλες. Σε αυτό το σημείο εκεί σκοτώθηκε ένας Έλληνας στρατιώτης, ο Παναγιώτης Τριανταφύλου. Εκεί έμεινε καημένος, ενώ οι άλλοι μετά συνέχεια, το υπερβολικό όμως συνέχεια, έβαζε συνέχεια. Τελικά ο ελληνικός στρατός προχώρησε να καταλάβει αυτό το λόφο που πέραμε και πάνω, που είναι ο Άγιος Αϊθανάσης του χωριού Βουδράτης. Εκεί όμως σε αυτό το σημείο ακριβώς οι Ιταλοί έχουν οχυρωθεί σε όλη αυτή τη γραμμή. Και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε το σύνθημα, ας πούμε, για την κατάληψη του λόφου αυτού που ήταν ταμπουρωμένοι Ιταλοί. Και εδώ θα αναφέρω και αυτό ένα περιστατικό το οποίο το έχουμε ζήσει. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός στρατός πάντοτε, ας πούμε, είχε αυτή τη μανία να προλάβει πάντα προς τα μπρος γρήγορα, μερικοί στρατιώτες πυροβολήθηκαν από δικό μας πυροβολικό. Εν τω μεταξύ συνέχιζε λοιπόν η επίθεση με μεγάλη αντρία και πάντα με το σύνθημα αέρα, αέρα, έφτασα να πάνω στο λόφο. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάται.